Νομίζω ότι απλά κοιτάς για identifiers εδώ πέρα. Κοιτάζεις, συγγνώμη, όχι identifiers, κοιτάζεις strings. Δηλαδή λέει ότι όταν δεις... μισό λεπτάκι, ποια γλώσσα ήταν αυτή, το παράδειγμα αυτό τι γλώσσα έχει. Α, έναν απλό calculator με strings. Απλώς έχει strings, ναι. Okay. Και κάνει τι ακριβώς αυτός ο calculator, τι κάνει ο parser. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει ακριβώς. Λοιπόν, πρέπει να το κοιτάξω για να δω τι ακριβώς κάνει. Τα strings εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω, οι κανονικές εκφράσεις καταλαβαίνουμε. Αυτό εδώ πέρα λέει μέχρι να μην βρω end of line. Σωστά. Και να μην βρω end quote, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, σε όλα αυτά φτιάχνω ένα string, όταν έχω ξεκινήσει και έχω βρει το αρχικό quote, φτιάχνω ένα string και ό,τι χαρακτήρα πάρω, ό,τι μου ταιριάξει αυτή η κανονική έκφραση, αυτό είναι το YY text εδώ, το κάνω append σε ένα string buffer. Και συνεχίζω επαναλαμβανόμενο να το κάνω αυτό, μέχρι τελικά να πω ότι βγαίνω από αυτή την αναγνώριση string. Στο συγκεκριμένο που βλέπω εδώ πέρα, στο string μέσα δεν επιτρέπεται backslash n. Μάλλον, συγγνώμη, το έχει ξεχωριστά το backslash n και το backslash n το έχει, απλά το μεταφράζει, όχι. Τι κάνει εδώ πέρα, γιατί το χειρίζεται ξεχωριστά. Δεν ξέρω, ξανά πρέπει να το δω αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένο του παραδείγματος. Δεν ξέρω τι έχει. Αυτή η διαδικασία, όπως καταλαβαίνω, όταν κάθεσαι και το είδα, μπορείς να δημιουργήσεις ένα οποιοδήποτε δικό σου string για κάποια μεταβλητή. Ας πούμε, δηλαδή και στο δικό μας το πρόβλημα, μπορούμε, ας πούμε, να φτιάξουμε και εμείς μια τέτοια μεταβλητή, η οποία να έχει ένα όνομα και να συμπεριλαμβάνει ένα κομμάτι αυτών που πρέπει να μεταφράσουμε σε Java, έτσι ώστε να αποφύγουμε και ίσως και κάποιες ασάφειες που μπορεί να δημιουργηθούν στο parsing κομμάτι. Δεν το γνωρίζω, πρέπει να το δω. Ίσως να είναι πιο εύκολο το πρώτο παράδειγμα εδώ πέρα πάντως. Το πρώτο παράδειγμα ήταν... Όχι, ούτε και αυτό. Αυτά λοιπόν έχουμε εδώ σαν παραδείγματα. Η γλώσσα που κάνουμε στο φροντιστήριο εδώ δεν είναι. Τι flex and cap examples, όχι, είναι εδώ μέσα. Okay, οπότε ας το δούμε εδώ. Πάντως, επειδή και εγώ δεν το ξέρω τον cap και τον flex απ' έξω και ανακατοντά, καθόλου, και εγώ με βάση παραδείγματα πηγαίνω. Οπότε πρέπει ερωτήσεις κάπως τεχνικές να τις κάνουμε να μπορώ να τις κοιτάξω ασύγχρονα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή αμέσως να σας πω να αυτό είναι που συμβαίνει. Πρέπει και εγώ να το σκεφτώ και να καταλάβω τι γίνεται και να θυμηθώ. Αλλά το ότι σίγουρα μπορεί να, ό,τι μπορούμε να βάλουμε μέσα στα regular expressions, θέλουμε να το βάλουμε. Ό,τι μπορεί να κάνει το regular expression να μην το κάνει γραμματική, είναι καλό. Ναι, δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτό. Σίγουρα. Δεν νομίζω ότι σε κάλυψα, αλλά νομίζω ότι σε κάλυψα όσο μπορούσα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Τα υπόλοιπα ασύγχρονα στο πιάτσα. Θα το ξανακοιτάξω, ναι, και άμα είναι, θα κάνω πια διάθεση στο πιάτσα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Γρηγόρης, να μας πει λίγο. Και μετά βλέπω... Καλησπέρα. Ναι. Για το part 2, λέμε ότι όλα είναι strings. Το prefix όμως... Το prefix είναι boolean. Το prefix εμφανίζεται μόνο στο condition ενός if. Το prefix είναι μόνο η έκφραση της γλώσσας που δεν είναι string και είναι και το μόνο που μπορεί να μας δώσει boolean. Δεν υπάρχει η έννοια του boolean αλλού. Δεν μπορεί μια συνάρτηση να επιστρέφει boolean. Η εκφράση της γλώσσας είναι string. Το expression ενός if μπορεί μέσα να περιέχει prefix, το οποίο ας το πούμε τύπο boolean. Αυτό είναι η μόνη ειδική περίπτωση. Πρέπει να ελέγχουμε δηλαδή αν σε μια κλίση συνάρτηση, για παράδειγμα, έχει μη prefix. Ο κώδικας που θα παράξετε θα πρέπει να το ελέγξει. Τι εννοεί, όχι. Ή θεωρούμε μόνο ότι το prefix μπαίνει σε if. Το prefix μπορείτε να θεωρήσετε ότι μπαίνει μόνο μέσα σε expression από if. Δεν μπορώ να επιστρέψω boolean, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το prefix είναι καθαρά για το expression του if. Δεν είναι έκφραση που μπορεί να την επιστρέψει η γλώσσα αυτή. Αυτή είναι καλή ερώτηση. Έχουμε δύο τύπους ουσιαστικά, έχουμε boolean και string. Όχι, η εκφώνηση κάπου το λέει και ρητά, ότι εδώ πέρα,
όλες οι τιμές στη γλώσσα είναι strings. Το prefix είναι ειδική περίπτωση. Δεν χρειάζεται καν να δώσουμε όνομα στον τύπο. Αν ήταν να του δώσουμε ένα όνομα, το λέμε ότι είναι boolean. Δηλαδή, μπαίνει μόνο για condition ενός if. Πουθενά άλλου. Ευχαριστώ. Ωραία. Στο part 2, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. A συν BB συν call func συν reverse CC συν if. Ναι, δεν βλέπω γιατί όχι. Υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει. Γιατί να μην μπορούσε. Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί όχι. Όλα αυτά expressions από string είναι, τα οποία μπορούμε κάλλιστα να τα συνδυάσουμε με concatenation, οπότε σαφέστατα θα μπορούσε. Ωραία. Λοιπόν, αν έχουμε καλυφθεί από ερωτήσεις, μπορούμε να συνεχίσουμε με λίγο διαφάνειες, λίγο γράψιμο στον πίνακα και να δούμε λίγο παραπάνω τα first class και τα follow. Ποια είναι τα first class και follow. Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία τους και ποια είναι λίγο κάπως προαιρετικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο για την άσκηση. Okay. Λοιπόν, είμαστε καλά από ό,τι φαίνεται. Δείχνει ότι καταγράφει, οπότε είμαστε καλά από εκεί. Ανέβηκε, επανήλθε ποτέ το link της πρώτης ώρας που κάποιος είχε γράψει στο πιάτσα, που ήταν νεκρό χθες, που δεν έδινε το YouTube βίντεο για την πρώτη ώρα, για το πρώτο, την προηγούμενη Δευτέρα. Δεν το έχουμε δει. Ναι. Παντελή, πες. Ναι, κάτι για το part 2 θυμήθηκα. Σχετικά με το prefix, άμα περιέχεται το ίδιο string, θεωρείται ότι είναι prefix σε αυτή την περίπτωση. Αν δηλαδή, άμα το yes, ναι. Prefix του yes. Ναι. Θεωρείται prefix εκεί. Ναι, θεωρείται okay, prefix. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το pattern που βλέπουμε στο example 2 είναι ισότητα. Όταν λέει εδώ πέρα if C prefix του yes και yes prefix του C, εννοεί αν αυτά τα δύο είναι ίδια. Ναι, ναι. Αν το C είναι yes. Απλά δεν έχουμε ισότητα, έχουμε το prefix. Με το prefix μπορούμε να εκφράσουμε και ισότητα και πολλά άλλα. Και ευχαριστώ. Ωραία. Okay. Λοιπόν, φαίνεται να είμαστε καλυμμένοι. Φαίνεται να έχουμε ξεκινήσει για τα καλά την άσκηση. Οπότε θυμόμαστε περίπου που είμαστε στη θεωρία, τα έχουμε κάνει όλα, απλά τα έχουμε κάνει λίγο εντάχει, χωρίς έτσι πολύ συστηματικό αλγοριθμικό ορισμό των first and και follow, οπότε θα τα δούμε λίγο εδώ πέρα, λίγο παραπάνω. Υπάρχουν διαφορετικές γωνιακές περιπτώσεις για το πότε θεωρούμε ότι ανήκει το κενό μέσα σε ένα σύνολο, για το πότε θεωρούμε ότι την έννοια του first την εφαρμόζουμε σε ολόκληρους κανόνες ή μόνο σε μη τερματικά. Εγώ σας είχα πει ότι το πιο εύκολο για να μην μπερδευόμαστε, που δεν το τηρούν αποκλειστικά οι διαφάνειες, το λένε στον ορισμό, αλλά αργότερα το παραβιάζουν λιγάκι, είναι να πούμε το εξής. Ας δούμε τώρα και καινούριο πρόγραμμα για ταμπλέτα εδώ, ελπίζω να φαίνεται καλά. Το first εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε προτασιακή μορφή. Δηλαδή, έχουμε π.χ. first έχουμε κάποια ζητηματάκια με το καινούργιο πρόγραμμα. Το first plus θέλω να το εφαρμόζω σε κανόνες. Δεν θα γράφω πράγματα του στυλ κανόνας νούμερο 5 που μπορεί να είναι B βγάζει εψιλον π.χ. Και το follow
θέλω να το εφαρμόζω σε μη τερματικά. Αυτό είναι το ελάχιστο που θέλω για να μπορώ να εκφράσω τους αλγορίθμους μου. Και όπως είπαμε, θα το παραβιάσουμε λιγάκι. Π.χ. follow to see. Συγγνώμη, zoom στην ταμπλέτα, zoom σε αυτό, στον πίνακα. Να δούμε. Zoom έγινε, το θέμα είναι πώς γίνεται τώρα η μετακίνηση. Ωραία. Καλύτερα. Για να δω και εδώ. Ωραία. Φαίνεται καλύτερα, Ναι. Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά βλέπουμε πώς θα μπορούσαμε να τα γενικεύσουμε. Παράδειγμα, λέω εγώ το first, το εφαρμόζω σε οποιαδήποτε προτασιακή μορφή. Σε τι δεν το εφαρμόζω? Δεν το εφαρμόζω σε κανόνες. Θα μπορούσα να το εφαρμόσω σε κανόνα? Δηλαδή, δεν θα μπορούσα να γράψω first του κανόνα α παράγει b, c, b. Τι θα εννοούσαμε με αυτό? Αν έγραφα κάτι τέτοιο, first α παράγει b, c, b, μάλλον θα εννοούσα το first της δεξιάς πλευράς του κανόνα. Θα μπορούσε να ήταν... Να είναι μια πολύ απλή γενίκευση αυτή. Δεν μας χρειάζεται για να εκφράσουμε τους αλγορίθμους. Αυτό που μας χρειάζεται για κατανόηση είναι το βασικό που έχουμε πει πάνω. Αλλά είναι μια πολύ απλή γενίκευση. Σε κάποιες στιγμές μπορεί να το λέμε έτσι. Αντίστοιχα, το first plus λέω ότι το εφαρμόζω σε κανόνα. Θα είχε νόημα να το εφαρμόσω σε προτασιακή μορφή? Περιμένω απάντηση. Τι νόημα θα μπορούσε να έχει αυτό? Ο ορισμός του first plus φαίνεται εδώ στη διαφάνεια. First plus ενός κανόνα είναι το first της δεξιάς πλευράς του κανόνα, ένωση του follow της αριστερής πλευράς, εάν το ε ανήκει στο first της δεξιάς πλευράς. Όταν δεν έχω αριστερή πλευρά, πιανού το follow θα έχω? Άρα το first plus, παρόλο που σαν έννοια ότι θα κάνω κάτι ειδικό όταν δω το κενό μέσα σε ένα σύνολο, σαν έννοια θα τη δούμε, το first plus από μόνο του σαν ορισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε προτασιακή μορφή. Πρέπει να έχω κανόνα και δεξιά πλευρά και αριστερή. Κατανοητό τι είπα μόλις τώρα? Όχι. Λοιπόν, πώς θα μπορούσα τον ορισμό του first plus, αν θα μπορούσα να τον γενικεύσω, να τον κάνω lift, να κάνω αναγωγή, στην περίπτωση της προτασιακής μορφής και όχι κανόνα. Αυτή είναι η άλλη γενική περίπτωση. Είτε έχω κανόνα, είτε έχω προτασιακή μορφή και μετά η ειδική περίπτωση είναι ότι έχω ένα μη τερματικό μόνο. Δεν έχει κάποιο νόημα σαν ορισμός, γιατί ο ορισμός του first plus λέει first της δεξιάς πλευράς, ένωση follow της αριστερής πλευράς, που είναι ένα μη τερματικό. Όταν δεν ξέρω ποια είναι η αριστερή μου πλευρά, δεν μπορώ να πω first plus όλου αυτού. Τι σημαίνει first plus όλου αυτού? Δεν σημαίνει κάτι από μόνο του. Το first plus, λοιπόν, είναι αυστηρό το ότι θα το εφαρμόσω σε κανόνα και μόνο σε κανόνα. Παρόλα αυτά, θα δείτε να γράφουμε σε αλγορίθμους κάτι της μορφής εάν το ε ανήκει στο first μιας προτασιακής μορφής. Του B, B, C, C, π.χ. Αυτό σαν έννοια θα υπάρξει. Το αν το ε, αν μπορεί ολόκληρη προτασιακή μορφή να παράξει κενό.
Αλλά το first plus δεν υπάρχει σαν έννοια πέρα από τους κανόνες. Και είναι η έννοια την οποία εισήγαμε, ό,τι και αν είναι το σωστό, ακριβώς για να ορίσουμε τις LLN γραμματικές. Ότι δύο κανόνες δεν έχουν ποτέ conflict. Δεν μπορεί να συμπέσει το πρώτο σύμβολο που θα δουν παραγωγές που προέρχονται από αυτούς τους δύο κανόνες. Η έννοια του first plus, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο είναι αποκλειστικά σε κανόνες. Το follow θα μπορούσαμε να το γενικεύσουμε. Δηλαδή, άμα γράψω follow, θα είχε νόημα αυτό εδώ πέρα να το κάνω σε οποιαδήποτε προτασιακή μορφή. Ακόμα και τερματικών μόνο. Θα είχε κάποιο νόημα, πιθανόν. Δηλαδή, θα μπορούσαμε σαν ορισμό να πούμε ότι θέλω οτιδήποτε θα εμφανιστεί στα δεξιά ενός ABC, σε οποιαδήποτε λέξη που ανήκει στη γλώσσα της γραμματικής. Απλά δεν είναι κάτι το οποίο μας χρησιμεύει σε οτιδήποτε. Οπότε και το follow είμαστε σχετικά αυστηροί. Παρόλο που θα μπορούσε να οριστεί, δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Είναι λάθος, δεν μας βγαίνει σαν ενδιαφέρουσα έννοια. Δεν θέλουμε να το εφαρμόζουμε σε οτιδήποτε εκτός από τα μη τερματικά. Αυτό που βλέπουμε εδώ πάνω. Ωραία. Με βάση αυτούς τους συντακτικούς περιορισμούς, λοιπόν, τώρα, ας κάτσουμε λίγο να κοιτάξουμε πώς υπολογίζονται τα σύνολα first, πώς υπολογίζονται τα σύνολα follow, πού μας βολεύει να πάρουμε τις ειδικές περιπτώσεις για το αν ανήκει και το ε, η κενή συμβολοσυρά, αν κάπου ανήκει ή δεν ανήκει, γιατί αυτό είναι καθαρά θέμα διατύπωσης των αλγορίθμων. Το αν εγώ θέλω να πω ότι σε κάποιο σύνολο συμβατικά βάζω το ε ή όχι, δεν μας κάνει ιδιαίτερη διαφορά. Οι ορισμοί κατά βάση καταλήγουν σε τερματικά σύμβολα. Δηλαδή και στο follow, και στο first plus, και στο first, αυτό που τελικά θέλω είναι τερματικό σύμβολο. Απλά για να μην γράφω εάν αυτό μπορεί να εκφυλιστεί σε ένα κενό, για να μην το γράφω συνεχώς, το γράφω κομψά και λέω το γράφω σαν ε ανήκει σε κάποιο σύνολο. Αλλά μπορούσα να τους γράψω αλγορίθμους και χωρίς αυτή την έννοια, απλά να λέω εάν μια συμβολοσυρά μπορεί με οποιοδήποτε αριθμό βημάτων αυτή η λέξη να παράξει ε. Οπότε το ε δεν θα πρέπει να μας προβληματίσει σαν έννοια, είναι απλά συντομογραφία για να συντομεύσουμε λίγο τους αλγορίθμους εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε το πρώτο που θέλουμε να κάνουμε είναι εμείς να καταλάβουμε την ουσία και μετά βλέπουμε και πώς εφαρμόζεται αυτό μέσα στους αλγορίθμους. Να πω εν συντομία την πρώτη γενίκευση του first. Η πρώτη γενίκευση του first είναι ότι εάν γενικεύσω το first σε ολόκληρους κανόνες, που μπορώ να το κάνω, το κάνει και ένας αλγόριθμος που τον έχουμε στις διαφάνειες, αυτό τι σημαίνει. Το πρώτο σύμβολο που μπορεί να παραχθεί από εφαρμογή αυτού του κανόνα σημαίνει το first της δεξιάς πλευράς του κανόνα. First, αν το γενικεύσω σε κανόνες, σημαίνει απλά το first του BCB στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα. Τίποτα παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, πολύ αφηρημένο, σας μπέρδεψα λιγάκι. Πάμε λίγο διαφάνειες και με σταματάτε με οποιασδήποτε ερωτήσεις. Λοιπόν, τη βασική ιδέα της LLN γραμματικής την καταλάβατε. Αν ξέρω ότι δύο κανόνες, οποιοδήποτε δύο κανόνες με το ίδιο μη τερματικό στην κεφαλή, στο αριστερό μέρος, έχουν ξένα μεταξύ τους επαυξημένα σύνολα first, first plus των δύο κανόνων ξένα μεταξύ τους, έχουν κενή τομή, τότε η γραμματική είναι LLN. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάζω κάθε φορά το επόμενο σύμβολο της εισόδου μου και με βάση το επόμενο σύμβολο της εισόδου μου ξέρω ποιον κανόνα θα εφαρμόσω για το μη τερματικό. Γιατί η γραμματική LLN κάνει top-down parsing. Δηλαδή τι σημαίνει? Ξεκινάμε από ένα μη τερματικό, εφαρμόζω ένα κανόνα πάνω σε αυτό. Παίρνω το πιο αριστερό μη τερματικό. Εφαρμόζω ένα κανόνα πάνω σε αυτό. Παίρνω το πιο αριστερό μη τερματικό. Εφαρμόζω ένα κανόνα πάνω σε αυτό. Το μόνο που έχουμε επιλογή είναι ο κανόνας. Και από τη στιγμή που είναι LLN η γραμματική, η επιλογή μας είναι πολύ απλή. Αν κοιτάξω ότι ο κανόνας αυτό που θα παράξει
Έχει διαφορετικό first plus σε κάθε περίπτωση, ο κάθε κανόνας που μπορεί να συμπίπτει σε σχέση με το μη τερματικό, τότε ξέρω ποιον κανόνα θα εφαρμόσω. Κοιτάζω το επόμενο token και προχωράω. Αυτό νομίζω το έχουμε σαν έννοια, πρέπει να είναι σαφέστατο μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι? Πολύ θα ήθελα να βλέπα χέρια αυτή τη στιγμή ή κάτι τέτοιο, κεφάλια. Είναι σαφές? Ένα ναι, κάτι. Ωραία, τέλειο. Λοιπόν, δεν θα το δείξω αυτό γιατί μόνο μπερδεύει αυτή η εικόνα. Ωραία. Και λίγο πιο συστηματικά εδώ πέρα, ο ορισμός των first και follow που εμείς έτσι κι αλλιώς τον έχουμε κάνει συστηματικό. Εδώ έχουμε βάλει και μια ειδική περίπτωση, συμβατικά εντελώς, να λέμε το ε ανήκει στο first του α, αν και μόνο αν το α μπορεί να παράξει με οποιοδήποτε αριθμό βημάτων την καινή σύμβολο σειρά. Γιατί λέω ότι αυτό είναι συμβατικό? Δεν ταιριάζει καν με τον ορισμό πιο πάνω. Τι λέει ο ορισμός? Ότι είναι το first μια σύμβολο σειράς. Το σύνολο από tokens που εμφανίζονται σαν το πρώτο σύμβολο σε κάποια σύμβολο σειρά που μπορεί να παραχθεί από το α. Δεν είναι token το ε. Το ε δεν είναι token. Δεν είναι κάτι το οποίο μας το επιστρέφει ο Lexer. Αλλιώς θα μπορούσε να μας επιστρέψει μια άπειρη σειρά από ε, οποτεδήποτε. Οπότε και μόνο το ότι το βάζω αυτό εδώ, το βάζω καταχρηστικά για να μην επαναλαμβάνω συνεχώς σε αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι λοιπόν η μία ειδική γενίκευση που είπαμε. Κατά βάση τα σύνολα αυτά δεν περιλαμβάνουν το ε. Μπορεί, επειδή σε μερικές περιπτώσεις ο αλγορίθμος θέλουμε να πούμε, αλλά αν παραχθεί ε, τότε κάνε κάτι διαφορετικό, μπορεί να πούμε ότι το ε ανήκει στο first του α. Και το follow πάλι σε σύνολο από σύμβολα που μπορεί να εμφανιστούν ακριβώς μετά το α σε οποιαδήποτε πρόταση, σε οποιαδήποτε λέξη της γλώσσας γραμματικής, πιο σωστά, αν θέλουμε να είμαστε τυπικοί. Και το ειδικό σύμβολο end of file, αυτό θεωρούμε ότι το περιλαμβάνει πάντα η γραμματική μας, είναι ένα τερματικό σύμβολο, το οποίο είναι κατά σύμβαση το follow του κορυφαίου συμβόλου της γραμματικής. Οπότε, πρώτα απ' όλα, υπολογισμός των first, και ας σβήσω κάποια πράγματα εδώ, έχουμε χώρο. Η ιδέα πάρα πολύ απλή, αν θέλουμε να το δούμε συστηματικά, τώρα που νομίζω έχουμε καταλάβει περισσότερο τον ορισμό. Η απλή μας λοιπόν ιδέα τι λέει? Ότι το first ενός κανόνα, δηλαδή το first της δεξιάς του πλευράς, θα είναι το first του πρώτου συμβόλου της δεξιάς πλευράς. Αν το πρώτο σύμβολο είναι τερματικό π.χ., έχουμε τελειώσει, δεν κάνω τίποτα άλλο. Αν το πρώτο σύμβολο είναι μη τερματικό, τότε υπό ποια συνθήκη θα πάω στο δεύτερο σύμβολο? Νομίζω ότι μαντεύεται όλη τη συνθήκη. Εάν το β1 μου παράξει κενό. Αν υπάρχει περίπτωση το β1 να μου παράξει κενό. Ή αλλιώς, αν το ε ανήκει στο first του β1. Αυτό που είπα ότι το λέμε κατά σύμβαση. Αν λοιπόν συμβεί αυτό, τότε το first του όλης αυτής της συμβολοσειράς είναι ό,τι θα μου παρήγαγε σαν first το β1 από μόνο του, αλλά επειδή μπορεί και το β1 να εξαφανιστεί, και ό,τι θα μου παρήγαγε από first το β2, ένωση δηλαδή, και αν και το β2 μπορεί να βγάλει κενό, ό,τι θα μου παρήγαγε από first το β3 και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η λογική μας. Αν φτάσω μέχρι το τέλος και όλα μπορούν να μου παράξουν κενό, τι θα κάνω? Τι μπορώ να πω εδώ πέρα για αυτόν τον κανόνα? Θέλω να βρω το first του κανόνα, αυτό που επεκτείναμε, που γενικεύσαμε, δηλαδή το first της δεξιάς του πλευράς. Ας πούμε ότι όλα τα δεξιά σύμβολα, β1, β2, β3, είναι όλα μη τερματικά και όλα έχουν κανόνες που επιτρέπουν να παράξει το κενό, είτε άμεσα είτε έμεσα. Τι νομίζετε ότι κάνω αφού το διαπιστώσω αυτό για όλα τους?
θα δω τι μπορεί να ακολουθεί το μη τερματικό στη γραμματική. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό πάντως για τον ορισμό του first. Αυτό που λέμε, αυτό που λέει πρώτη ο Θοδωρής, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει για τον ορισμό του first plus, του επαυξημένου first. Για το first όλης αυτής της συμβολοσειράς, το μόνο που θα πω είναι πάλι για να διατηρήσω τη σύμβασή μου, αυτό που προτάθηκε αργότερα. Ότι και το κενό ανήκει στο first όλης αυτής της συμβολοσειράς. Προσέξτε, όχι ακριβώς έτσι που το λέει ο Αναστάσης, ότι το first α ίσον με το κενό, αλλά ότι το first α περιέχει το κενό. Μπορεί να περιέχει και χίλια άλλα πράγματα. Δηλαδή το β1 μπορεί να παράξει και διάφορα τερματικά σύμβολα, παράγει B, C, D και κενό. Το ίδιο και το β2, β3 κλπ. Οπότε το σωστό είναι ότι το κενό ανήκει στο first της παραγωγής. Στο first του κανόνα, στο first της δεξιάς πλευράς του κανόνα. Αλλά μπορεί να μην είναι μόνο του, μπορεί να έχει και άλλα πράγματα, μπορεί να έχει και τερματικά. Αυτό λοιπόν που μόλις είπαμε, με λόγια, είναι και ο αλγόριθμος υπολογισμού των first. Έχουμε ερωτήσεις πριν πάμε να το δούμε αλγοριθμικά? Αν είναι τερματικό, έχει δύο κανόνες, νούμερο 1 και νούμερο 2. Μπορούμε να πούμε ότι first to A, ίσον first του νούμερο 1, ένωση του first νούμερο 2. Ναι, σαφέστατα. Σαφέστατα, βεβαίως. Αφού είναι first to A, το A το βλέπουμε σαν προτασιακή μορφή, και ο νούμερο 1 μπορεί να εφαρμοστεί και ο νούμερο 2, πότε είναι η ένωσή τους. Αν υπήρχε ένα βι του οποίου το first δεν περιέχει το έψιλον, τότε το α δεν θα το περιείχε, σωστά? Μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Για να περιέχει το first όλου αυτού του κανόνα το έψιλον, πρέπει να μπορούν όλα τα βι να βγάλουν έψιλον. Αν κάπου σταματάει αυτό, τελειώσαμε. Οπότε, σωστά, το A δεν θα το πετύχει. Και αυτό μόλις που είπαμε, λοιπόν, είναι λίγο πολύ και ο αλγόριθμος. Δηλαδή, ο αλγόριθμος τι λέει? Ότι έχουμε οποιαδήποτε παραγωγή αυτής της μορφής, και οποιαδήποτε κανόνα αυτής της μορφής, γιατί είπαμε παραγωγή στα ελληνικά, θα προσπαθώ, παρόλο που δεν θα τα καταφέρω πάντα, να λέω το derivation και όχι το production. Οπότε, το production θα το λέω κανόνα. Λέει P ίσον α παράγει β, συμβολοσειρά β. Εάν το β είναι τερματικό, τότε τελείωσα. Αν το β είναι κενό, τότε τελείωσα πάλι, γιατί απλά βάζω το κενό. Αν το β είναι συμβολοσειρά, με παραπάνω από ένα σύμβολα, κάνω αναδρομή. Και τι κάνω στην αναδρομή? Προχωράω και παίρνω το first, για να ορίσω το first όλης της δεξιάς πλευράς, β1, β2, β3, ως βk, πρέπει να πάρω το first του β1 πρώτα. Στη συνέχεια, αν αυτό μου παράξει κενό, πάω στο β2. Αυτό είναι το do while εδώ πέρα. Αν και αυτό μου παράξει κενό, πάω στο β3 κλπ. Και τα υπόλοιπα είναι όλα χειρισμός ειδικών περιπτώσεων. Δηλαδή, ότι πριν πω ότι ό,τι παράγει το β1 σαν πρώτο σύμβολο ανήκει στο first ολόκληρου του β, κοιτάζω να βγάλω την ειδική περίπτωση του κενού. Γιατί, όπως είπαμε πριν, το κενό θα το προσθέσω μόνο αν όλα τους μπορούν να βγάλουν κενό. Αν όλα τους μπορούν να βγάλουν έψιλον, μόνο τότε θα ανήκει στο first του β, δηλαδή όλη συμβολοσειρά στο έψιλον. Όχι απλά επειδή το β1 βγάζει έψιλον. Οπότε κοιτάζω πριν τα ενώσω αυτά, να αφαιρέσω το έψιλον που είναι η ειδική περίπτωση. Και όσο υπάρχει έψιλον, προχωράω και κοιτάζω το αμέσως πιο δεξιό σύμβολο. Και στο τέλος, τη λογική που είπαμε πριν, που με ρώτησε πριν ο Αναστάσης. Αν φτάσω μέχρι το τέλος και όλα τους τα βι είχαν κενό, τότε πάω και το βάζω και στο first της παραγωγής π, του κανόνα π. Το μόνο που είπαμε εδώ είναι αλγοριθμικά αυτό που είχαμε πει πριν με λόγια. Είμαστε OK με αυτό? Λοιπόν, ωραία. Αυτό λοιπόν τώρα μόλις που είπαμε, μας δίνει κάποιες, στην ουσία, αναδρομικές εξισώσεις. Δεν μας λέει κάτι για το πώς θα υπολογίσω όλα τα σύμβολα, τα σύνολα first, ταυτόχρονα. Μας λέει μόνο το πώς ένα σύνολο first, αυτού εδώ του κανόνα,
εξαρτάται από άλλα σύνολα first. Πώς το γενικεύω λοιπόν αυτό για να υπολογίσω όλα τα σύνολα first, ποια είναι η γενική περίπτωση της αναδρομής? Αυτό που κάνω είναι ότι επειδή η γραμματική μου μπορεί να έχει κύκλους, δηλαδή το A, το first to A να εξαρτάται από το first to B και το first to B να εξαρτάται από το first to A, δεν μπορώ να κάνω κάποιο search, δεν μπορώ να πω ότι θα εξαντλήσω κάποιο γράφο και θα βρω την απάντηση. Πρέπει να κάνω αλγόριθμο σταθερού σημείου πάλι. Είναι ο τρίτος αλγόριθμος σταθερού σημείου που βλέπουμε στο μάθημα και έχουμε πολλούς ακόμα στο μέλλον μας. Θα δούμε κι άλλον σήμερα και έχουμε κι άλλους στο μέλλον μας, αρκετούς. Δηλαδή, ξεκινάω με τα σύνολα, όλα τα first σύνολα άδεια και τα εμπλουτίζω συνεχώς, προσθέτω συνεχώς στα σύνολα first, με βάση τον αλγόριθμο αυτό. Τι μας λέει ο αλγόριθμος? Πώς να προσθέσω πράγματα σε κάποιο σύνολο first, υπολογίζοντας κάποιο άλλο. Οπότε συνεχώς, όσο αλλάζουν τα σύνολα first, πηγαίνω και προσθέτω στοιχεία. Και σταματάω όταν πλέον δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Όταν φτάσω, όταν έχει συγκλίνει ο αλγόριθμος. Όταν έχω φτάσει σε σταθερό σημείο. Γενικά, λοιπόν, το πρότυπο των αλγορίθμων σταθερού σημείου, νομίζω ότι σιγά-σιγά το αποκτούμε. Έχουμε δει κάποια παραδείγματα. Θα το δούμε και πολύ γενικά αυτό στο μέλλον. Δηλαδή, όταν κοιτάξουμε να κάνουμε ανάλυση data flow αργότερα, θα δούμε ότι υπάρχει ένα ολόκληρο framework και εκεί πέρα μπορεί να εκφράσει πάρα πολλά πράγματα σαν αλγόριθμου σταθερού σημείου. Αλλά μέχρι τότε θέλουμε μια εξοικείωση με τέτοιους αλγορίθμους, γιατί πολλές φορές δεν έχετε δει άλλους τέτοιους πολλούς στο παρελθόν. Οπότε είμαστε OK εδώ πέρα με την έννοια. Καταλάβαμε τι εννοώ. Συγγνώμη. Ναι. Σηκώνα το χέρι απλά, μάλλον δεν το βλέπετε. Ήθελα να ρωτήσω λίγο πιο πριν που είχαμε τον αλγόριθμο ακριβώς, επειδή μου κόπηκε λίγο η σύνδεση. Δεν κατάλαβα ακριβώς, επειδή δεν το παρακολούθησα, ποιο είναι το else. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τις τρεις περιπτώσεις. Αυτό εδώ πέρα. Ναι. Αν είναι μόνο ένα σύμβολο και είναι τερματικό, τελείωσα. Αν είναι, εάν όλη η δεξιά πλευρά του κανόνα είναι η κενή σύμβολο σειρά, πάλι τελείωσα. Αλλιώς θέλω να κάνω αναδρομή. Αυτό το else το τρίτο λες, εδώ πέρα κάτω. Ναι. Άρα είναι όταν είναι παραπάνω από ένα σύμβολο και δεν είναι το ε. Okay. Ναι, το ε δεν είναι, είναι ένα σύμβολο στη γραμματική. Okay. Όταν είναι παραπάνω από ένα σύμβολο, ακόμα και αν ξεκινάει με τερματικό, δεν μας νοιάζει. Η ειδική περίπτωση αυτή, λέω ότι για να υπολογίσω το first αυτού του κανόνα, ή τέλος πάντων του δεξιού τμήματος του κανόνα, θα υπολογίσω το first του β1 πρώτα. Αναδρομή λοιπόν. Η τρίτη λοιπόν είναι αναδρομική περίπτωση, οι δύο πρώτες είναι βασικές. Κατανοητό? Ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Οπότε, αυτό εδώ πέρα είναι η βασική μας ιδέα και φυσικά, όπως και σε όλους τους αλγορίθμους σταθερού σημείου, μπορούμε να τους κάνουμε καλύτερους, μπορούμε να τους βελτιώσουμε λιγάκι τη σύγκλιση του, να την κάνουμε πιο γρήγορη, βάζοντας τους κανόνες στη σωστή διάταξη, αλλά δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς εσείς αυτό δεν θα το γράψετε σε πρόγραμμα. Απλά πρέπει να το ξέρετε αρκετά συστηματικά ώστε να το καταλαβαίνετε στο μυαλό σας και να το εφαρμόσετε στο χέρι, όπως κάνατε στο πρώτο μέρος της άσκησης. Οπότε, μέχρι εδώ νομίζω είμαστε καλά. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, μπορούμε να πάμε σε ένα διαλυματάκι. Νομίζω καλά είναι. Κάνουμε ένα διαλυματάκι και στις και 20 συνεχίζουμε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλύτερο. Καλύτερο να αφήσω το stream, μάλλον. Αν υπάρχει ενδιαφέρον για σερί, αλλά νομίζω ότι είδα ενθουσιασμό για διάλειμμα. Ναι, μάλλον υπάρχει ενθουσιασμός για διάλειμμα. Ναι, ωραία. Στις και 20 συνεχίζουμε. Αν κλείσω το stream... ας το κλείσω καλύτερα. Ας κλείσω το stream, έτσι κι αλλιώς με το που θα ξεκινήσω δεν συνδέεται αυτόματα για όλους σας. Όχι, πρέπει να κάνετε κι εσείς join, έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι. Αυτόματα, νομίζω μένει ανοιχτό. Και, δηλαδή εμένα πριν που βγήκε επειδή έπεσε στο ίντερνετ, μετά ξαναμπήκε αυτόματα. Τώρα... Ναι, δεν το σταμάτησα εγώ. Δεν το είχα σταματήσει. Ναι. Σωστά. Ναι, νομίζω ότι αν το σταματήσω πρέπει να κάνετε join. Αλλά είναι σταθερό κανάλι. Έχει κανείς πρόβλημα να το κλείσω?
Λοιπόν, το κλείνω και μιλάμε ξανά σε 13 λεπτά. Ωραία. Μας προέκυψε κάποια ερώτηση κατά το διάλειμμα, κάποιος προβληματισμός. Όχι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι ένα εξάμηνο που θα το θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή, η οποία ελπίζουμε να είναι μακρά. Δεν θα ξεχάσετε τουλάχιστον ποτέ το πότε πήρατε compilers. Ή την πρώτη φορά που πήρατε compilers, που ελπίζω να είναι και η τελευταία φυσικά. Οπότε τουλάχιστον αυτό μπορούμε να πούμε, το οποίο δεν είναι αναγκαστικά καλό φυσικά. Όπως γνωρίζουμε, περνάμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή. Αλλά εμείς τουλάχιστον μπορούμε να συνεχίσουμε το μάθημα εξ αποστάσεως με σχετικά, νομίζω, καλές συνθήκες. Και ελπίζω να είναι καλές και οι συνθήκες στα σπίτια σας. Ωχ, βλέπω και κάποιος αρρώστησε, περαστικά εύχομαι. Φυσικά, ελπίζω να μην είναι κορονοϊός. Εύχομαι σε όλους καλό κουράγιο και καλή απομόνωση και ελπίζω ότι όλοι μαζί θα το περάσουμε αυτό σχετικά αισίως. Λοιπόν, έχουμε κάποια ερώτηση για την πρώτη ώρα του μαθήματος ή για οτιδήποτε άλλο γενικότερο? Όχι. Παρ' όλα αυτά βλέπω αρκετά άτομα, από τα 52 πέσαμε στα 35, οπότε πολλοί κόσμος δεν έχει ξανακαταφέρει να συνδεθεί. Μια στιγμή να δω και στο πιάτσα, μήπως προκύπτει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αν και αμφιβάλλω. Νομίζω ότι απλά καθυστερήσαμε λιγάκι. Ναι, δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάποιον να παραπονιέται εντόνως ότι δεν μπορεί να συνδεθεί, οπότε συνεχίζουμε ακάθεκτη, αφού δεν έχουμε κάτι άλλο. Συνεχίσουμε απλά συζήτηση για τα σύνολα first και follow. Είδαμε ήδη τον αλγόριθμο για τα σύνολα first, που είπαμε ότι είναι αναδρομικός, είναι αλγόριθμος σταθερού σημείου, που το μόνο που μας δίνει ο αλγόριθμος είναι μία μονοτονική, μία αύξουσα συνάρτηση για να προσθέτω σε σύνολα καινούρια στοιχεία. Και από τη στιγμή που ξέρω ότι έχω μια αύξουσα συνάρτηση πάνω σε πεπερασμένα σύνολα, το πολύ που θα κάνουν είναι θα γεμίσουν εντελώς. Οπότε έχουμε σίγουρα ένα σταθερό σημείο. Εδώ πέρα το μόνο που κάναμε ήταν να προσθέσουμε καινούρια στοιχεία πάνω σε αυτά τα σύνολα. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Οπότε σίγουρα αυτό από μόνο του δεν μας προβληματίζει. Και εξίσου συστηματικά θα θέλαμε να δούμε και τα σύνολα follow. Λοιπόν, πριν το κάνουμε αυτό, και επειδή κάτι αντίστοιχο θα έχετε λίγο πολύ να κάνετε και στο πρώτο τμήμα της άσκησης, ας κοιτάξουμε λίγο να δούμε κάποια παραδείγματα εδώ πέρα, αν και νομίζω ότι το έχουμε όλοι, αλλά ας κοιτάξουμε κάποια παραδείγματα για first ολόκληρων κανόνων, που όπως είπαμε και αυτό είναι σύμβαση, το first στην ουσία του είναι σύμβολο σειρά. Δηλαδή όταν λέω first ολόκληρων κανόνων, εννοώ το first της δεξιάς πλευράς του κανόνου. Λοιπόν, ποιο είναι εδώ πέρα, ρωτάει η διαφάνεια, το first του κανόνα νούμερο 1. Με τη λογική που μόλις έχουμε συζητήσει. Το first του κανόνα νούμερο 1 είναι το first της δεξιάς του πλευράς, δηλαδή το first της συμβολοσειράς που έχει μόνο ένα σύμβολο, το expr. Είναι μη τερματικό, άρα πηγαίνω να δω όλους τους κανόνες που παράγει το σύμβολο expr. Το σύμβολο expr παράγει μόνο, έχει αυτόν τον κανόνα. Expr βγάζει term και expr 2. Αντίστοιχα, λοιπόν, για το first του goal χρειάστηκα το first του expert, για το first του expert χρειάζομαι το first του term, για το first του term χρειάζομαι το first του factor, το οποίο first του factor τελειώνει την αναδρομή
Γιατί έχει δύο τερματικά. Δεν βγάζει κενό, δεν βγάζει τίποτα. Οπότε το first to expert, όπως και το first to goal, όλα αυτά έτσι που τα έγραψε η Φρίνη στο chat. First to goal, ίσον first to expert, ίσον first to term, ίσον first to factor, το οποίο είναι απλά το σύνολο που περιέχει τα tokens number και identifier. Τα τερματικά σύμβολα number και identifier. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό? Έχουμε κάποια αντίρρηση? Το παρακολουθήσαμε όλοι αυτό? Πάρα πολύ όμορφα. Το όχι μας ενδιαφέρει πολύ αυτή την περίπτωση. Όποιος θέλει επανάληψη. Και το ναι μας ενδιαφέρει πολύ και το ζητάω. Αλλά μην τραπεί κάποιος να πει όχι. Αν χρειάζεται κάτι να αναβάλουμε για αργότερα, θα το αποφασίσω εγώ. Εσείς όταν κάτι δεν καταλαβαίνετε, θέλω να μου το λέτε. Ωραία. Το οποίο είναι ακριβώς αυτό που λέει και η διαφάνεια. Αντίστοιχα, λοιπόν, επόμενος αλγόριθμος, όπως πολύ συστηματικά ορίσαμε το first, έτσι πολύ συστηματικά θέλουμε να ορίσουμε και το follow. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει καμία ασάφεια στην κατανόησή μας, καμία αγωνιακή περίπτωση, τίποτα που δεν είναι σαφές. Ο ορισμός του follow θα είναι αναδρομικός με τον ορισμό του first. Δηλαδή, για να ορίσω το σύνολο follow, πρέπει να ορίσω το σύνολο first. Γιατί? Το έχουμε ήδη πει. Το έχουμε ήδη πει λίγο πολύ αυτό. Όταν θέλω να υπολογίσω το follow ενός μη τερματικού, και ξαναλέω, επισημαίνω, το follow είναι καλό να είμαστε πολύ αυστηροί, εφαρμόζεται μόνο σε ένα μόνο μη τερματικό σύμβολο. Follow δηλαδή κάποιου μη τερματικού βι σε αυτή την περίπτωση. Όταν θέλω να υπολογίσω το follow, κοιτάζω όλους τους κανόνες που αυτό το μη τερματικό εμφανίζει στο δεξί τους μέρος. Και κοιτάμε τι θα μπορούσε να είναι δεξιά του. Γιατί? Γιατί ο ορισμός του follow είναι όλα τα τερματικά σύμβολα που μπορεί να εμφανιστούν δεξιά του μη τερματικού σε μία λέξη που ανήκει στη γλώσσα της γραμματικής. Άρα κοιτάζω όλους τους κανόνες και κοιτάζω τι είναι δεξιά του. Εάν το βρω το follow τέρμα δεξιά, τότε τι κάνω? Δηλαδή το follow, αυτό που συνάγεται από έναν κανόνα αυτής της μορφής, για το follow του βι-k, τι έχουμε πει ότι είναι? Περιμένω απάντηση. Τι ξέρω για το follow του βι-k όταν εξετάζω ένα κανόνα αυτής της μορφής? Ότι είναι follow του A, λέει ο Θοδωρής. Είναι ίδιο με το follow του A? Τι ακριβώς? Θέλουμε να είμαστε ακριβείς πώς θα το πούμε. Πολύ σωστά. Έχει σχέση με το follow του A? Είναι ίδιο, είναι υπερσύνολο ή είναι υποσύνολο? Και σας πιέζω ακριβώς για να μην μπερδευόμαστε. Τι συμπεραίνω? Ότι είναι υπερσύνολο του follow του A. Δηλαδή, το follow του βι-k, όταν θέλουμε να είμαστε συστηματικοί, θα πούμε ότι από τη στιγμή που το είδα σε ένα τέτοιο κανόνα, πρέπει τουλάχιστον να περιέχει ό,τι περιέχει το follow του A. Μπορεί το βι-k να εμφανίστηκε σε άλλους κανόνες στη μέση. Μπορεί να εμφανίσει σε άλλους κανόνες στο τέλος, αλλά με διαφορετική κεφαλή του κανόνα. Δηλαδή να περιέχει και άλλα πράγματα. Αλλά πάντως σίγουρα θα περιέχει ό,τι περιέχει και το follow του A. Οπότε το βι-k, το follow του βι-k είναι σίγουρα υπερσύνολο του follow του A. Εδώ πέρα η διαφάνεια, και γι' αυτό μπερδεύει, λέει follow του βι-k ίσον follow του A. Δεν εννοεί ίσον, εννοεί ότι μας λέει ότι είναι τουλάχιστον ίσο αυτός ο κανόνας. Δεν λαμβάνει υπόψη το τι θα γίνει στους άλλους κανόνες. Δεν είναι συστηματική αυτή η διαφάνεια, δεν είναι αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος έρχεται στις επόμενες διαφάνειες. Λοιπόν, για οποιοδήποτε ενδιάμεσο σύμβολο, λοιπόν, το follow του β3, για παράδειγμα, είναι το first του β4. Και φυσικά, εάν το first του β4 περιλαμβάνει το κενό, ή αλλιώς αν το β4 υπάρχουν κανόνες της γραμματικής που μου επιτρέπει να το εξαφανίσω εντελώς, τότε θα κοιτάξω το β5. Αν και το β5 υπάρχουν κανόνες που μου επιτρέπουν να το εξαφανίσω εντελώς, θα κοιτάξω το β6 και ούτω καθεξής. Προχωράω συνεχώς. Και όλα σε κάθε βήμα που προχωράω, προχωράω με
λογική υπερσυνόλου. Δηλαδή όλα αυτά μου δίνουν λόγους γιατί να προσθέσω και άλλα σύμβολα στο σύνολο follow. Πάλι αλγόριθμος με μονοτονική συνάρτηση βασικά, μόνο αυτό θέλω να ορίσω και μετά από τη στιγμή που ξέρω ότι είναι μονοτονική, ξέρω πώς να την αποτιμήσω αυτή τη συνάρτηση. Σταθερό σημείο και τελείωσα. Αλγόριθμος σταθερού σημείου που δεν χρειάζεται καν να τον λέω το εξωτερικό του loop, το μόνο που με νοιάζει είναι ότι είναι μια μονοτονική συνάρτηση. Λοιπόν, ας τα δούμε λοιπόν λίγο πιο συστηματικά. Πρώτα απ' όλα με παραδείγματα, που παραδείγματα κάναμε και στο φροντιστήριο της Τρίτης στην αρχή έχουμε πει τέτοια πράγματα, αλλά θέλω να είμαστε σαφείς. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα από τη στιγμή που το έχουν οι διαφάνειες, ας το κάνουμε συνεργατικά. Λέει εδώ πέρα ποιο είναι το follow to term. Η λογική μου λέει, το follow to term περιλαμβάνει σίγουρα όλα τα σύμβολα που είναι στο first του X προ 2. Αυτό μου το λέει ο κανόνας νούμερο 2, βέβαια επίσης μου το λέει ο κανόνας νούμερο 3 και ο κανόνας νούμερο 4. Οπότε, τι ανήκει στο first του X προ 2. Σίγουρα το συν από αυτόν τον κανόνα, σίγουρα το πλην και επειδή το X προ 2 μπορεί να παράξει και κενό, το follow to term περιλαμβάνει και οτιδήποτε ανήκει στο follow to expr. Υπερσύνολο του follow to expr, επειδή το expr 2 μπορεί να εξαφανιστεί. Τι περιλαμβάνει το follow to expr? Το expr εμφανίζεται μόνο σε ένα κανόνα, στο νούμερο 1, στη δεξιά πλευρά. Και αυτός ο κανόνας μας λέει, το follow to expr περιλαμβάνει οτιδήποτε περιλαμβάνει το follow to goal. Τι ξέρω ότι σίγουρα είναι στο follow to goal? Το end of file. Και τι άλλο? Τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Το goal δεν εμφανίζεται δεξιά κάποιου ανώ. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να έχει οτιδήποτε άλλο από το end of file. Οπότε αντίστοιχα εδώ πέρα αυτό που συμπεράναμε είναι το end of file ανήκει στο follow to goal, άρα ανήκει στο follow to expr, άρα ανήκει στο follow to term επειδή το expr 2 μπορεί να εξαφανιστεί και επίσης το συν και το πλην ανήκει στο follow to term επειδή το expr 2 μπορεί να ξεκινάει σύμβολο σειρά με παραγωγή του που να έχει το συν και το πλην. Και αυτό είναι η τελική απάντηση. Συν, πλην, end of file. Με συστηματική παραγωγή, κάπως έτσι. Τελικά. Είναι σαφές το παράδειγμα? Πολύ ωραία. Okay. Λοιπόν, μπορούμε αντιστοίχως να κάνουμε και άλλα παραδείγματα. Δεν νομίζω ότι αξίζει ιδιαίτερα εδώ πέρα, γιατί όλα την ίδια λογική έχουν. Όταν λέμε follow to term, ακριβώς το ίδιο με το ίδιο πρότυπο θα βγει και το follow to factor, νομίζω. Αλλά εντάξει, ας το κάνουμε λίγο, γιατί έχει κάποια πολυπλοκότητα εδώ πέρα, γιατί μετά το term έρχονται και άλλα. Το follow to factor. Follow to factor και από τους τρεις αυτούς κανόνες πρέπει να περιλαμβάνει το first του term 2. Το first του term 2 επίδια, αλλά επειδή το term 2 μπορεί να εξαφανιστεί, το follow to factor περιλαμβάνει και το follow του term 2, το οποίο είναι υπερσύνολο του follow του term, και το follow του term το κοιτάξαμε πριν. Να το simple end of file που υπολογίσαμε πριν. Άρα, αναδρομικά, το follow to factor είναι επίδια simple και end of file. Κατανοητό? Ένα εδώ τουλάχιστον. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να το επαναλάβουμε αυτό το τελευταίο? Ναι, να μου πείτε κι άλλο τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει ναι. Είμαστε ok. Φαίνεται να είμαστε ok. Συγγνώμη, βλέπω χέρι, Τιμόθεος. Μιλάς. Ήθελα να ρωτήσω, αν το expr δεν εμφανιζόταν στο goal, πώς θα ξέραμε ποια θα ήταν η τιμή του μετά, αν ψάχναμε το follow to term? Μισό λεπτά, ξαναπες μου την υπόθεση. Αν τι εμφανιζόταν στο goal? Αν δεν είχαμε το expr να εμφανίσει στο δεξί μέρος του goal και ψάχναμε το follow to term, πώς θα βγάζαμε την τιμή του από τη στιγμή που... Αν δεν εμφανίζεται στο δεξί μέρος του κανόνα, τίποτα δεν είναι στο follow του. Σε κάποιο κανόνα πρέπει να παράγεται. Άρα αναγκαστικά θα
Άρα η χειρότερη περίπτωση είναι να πάει μέχρι πάνω, ας πούμε. Ναι, η χειρότερη περίπτωση είναι να πάει μέχρι πάνω. Αλλά κάθε μη τερματικό σύμβολο, αν δεν εμφανίζεται πουθενά δεξιά κάποιου κανόνα, είναι νεκρό. Θα μπορούσα να το αφαιρέσω από τη γραμματική και δεν επηρεάζει το τι λέξεις περιλαμβάνει η γλώσσα της γραμματικής. Άρα σε αυτή την περίπτωση δεν ματιάζει καν γιατί είναι άχρηστο. Ναι, είναι άχρηστο. Okay. Είναι νεκρό, μπορούμε να το βγάλουμε. Okay, λοιπόν, για να το επαναλάβω στα γρήγορα αυτό εδώ πέρα, λέω ότι το follow to factor είναι σίγουρα το first του term 2. Το first του term 2 σίγουρα έχει το επί και το διά, αλλά επίσης επειδή το term 2 όλο μπορεί να εξαφανιστεί, να παράξει ε, αυτό που ξέρω είναι ότι το follow to factor πρέπει να περιλαμβάνει και ό,τι περιείχε το follow to term. Τι περιείχε το follow to term, το υπολογίσαμε στο προηγούμενο ακριβώς παράδειγμα. Οπότε έχω το επί διά συν ό,τι περιείχε το follow to term, που είναι το συν πλην και end of file, το παράδειγμα της προηγούμενης διαφάνειας. Αυτό εδώ. Οκ. Okay. Νομίζω ότι καλά είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, όλο αυτό τώρα ας το κάνουμε λίγο συστηματικό και αυτό είναι λίγο πιο φασαριόζικο από πριν, αλλά δεν μας προβληματίζει γιατί το μόνο που κάνει είναι βγάζει αλγοριθμικά αυτό που είπαμε εμείς με λόγια. Ξεκινάει εδώ πέρα, αρχικοποιεί τα σύνολα βάζοντας στο follow to G το end of file, που είναι η ρίζα μας των πάντων, αυτό που το θεωρούμε default, και όλα τα υπόλοιπα follow ξεκινάνε από κενά. Και μετά κάνει σταθερό σημείο. Έχουμε ένα while όσο αλλάζουν τα σύνολα. Και τι σημαίνει αυτό. Κοιτάζω ένα-ένα όλους τους κανόνες. Και ο κάθε κανόνας έχει στο δεξί του μέλος, πιθανόν, κάποια μη τερματικά. Η ύπαρξη αυτών των μη τερματικών μας δίνει επιπλέον στοιχεία για το follow τους. Δηλαδή, για κάθε κανόνα αυτής της μορφής, α παράγει β1, β2 έως βk, αυτό που ξέρω είναι πρώτα απ' όλα για το τελευταίο ότι θα προσθέσω στο follow του υπερσύνολο που είπαμε πριν οτιδήποτε υπάρχει στο follow του α, του a, θα το κρατήσω αυτό σε μια μεταβλητή που λέγεται trailer, την οποία θα τη σπρώξω και προς τα μέσα όσο από πίσω προς τα μπρος αυτά μου βγάζουν κενό, όσο μπορούν να εξαφανιστούν. Δηλαδή, αν το βk μπορεί να βγάλει κενό, τότε το follow του α θα πρέπει να το πάω και στο βk πλην 1. Αν και το βk πλην 1 μπορεί να βγάλει κενό, το follow του α πρέπει να το πάω και στο βk πλην 2 κλπ. Αυτό είναι λοιπόν το νόημα του trailer εδώ που φαίνεται στη γραμμή. Και στη συνέχεια, από πίσω προς τα εμπρός, κάνω τη φυσιολογική λογική. Πώς ορίζουμε μια αλλαγή σε ένα σύνολο follow, αναδρομικές κλίσεις σε μη τερματικά. Αυτό που λέει εδώ πέρα, στη γραμμή αυτή εννοούμε, το while follow sets are still changing. Όχι, εννοεί ότι στο τελευταίο βήμα όλου αυτού του loop, στο τελευταίο iteration αυτού του loop, δεν προσθέθηκε τίποτα, είτε από αυτή τη γραμμή που προσθέτει σε ένα σύνολο follow, είτε από αυτή, είτε από αυτή. Λοιπόν, κάποιοι προσπαθούν να μπουν στο Zoom και δεν μπορούν. Μισό λεπτάκι. Γιατί όμως, τι τους λέει ακριβώς. Όποιοι σας λένε, στείλτε τους αυτό το URL και πείτε μου τι γίνεται. Είναι το σταθερό μας URL κάθε φορά. Σίγουρα αυτό το meeting έχουν κάνει. Ας κοιτάξουν σε ποιο meeting ακριβώς είναι. Είστε σε επικοινωνία με αυτούς που λένε ότι προσπαθούν να μπουν. Ωραία. Ποιοι είναι για να τους προσθέσω έναν-ένα. Να τους βρω από τη λίστα. Μπορείτε να μου γράψετε ένα private chat εδώ, μόνο σε μένα, όποιοι ξέρουν, ονόματα για να ψάξω σε λίστα, γιατί έχω όποιους έχουν συνδεθεί στο παρελθόν και μπορώ να τους κάνω invite αυτή τη στιγμή.
Οπότε γράψτε μου, σας παρακαλώ, σε προσωπικό chat στο Zoom ή και δημόσια, το όνομα αυτών που προσπαθούν να μπουν. Και θα προσπαθήσω να τους... Ένα λεπτάκι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι να λύσουμε τα τεχνικά ζητήματα. Λοιπόν, ξανακάνω ένα restart το meeting. Ξεκινάω ξανά το meeting με το ίδιο ID. Παρακαλώ συνδεθείτε όλοι, μήπως και πραγματικά λύσει το πρόβλημα για όλους. Και το κλείνω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση να συνεχίσω μετά από τη δυσάρεστη διακοπή? Εξηγούσαμε τον αλγόριθμο με τα follow. Ευχαριστώ, μάλλον το είδατε κι εσείς αυτό, μια και εμφανίστηκε στο desktop που κάνω share, ότι μόλις κράσαρε το Zoom. Εξηγούσαμε τον αλγόριθμο με τα follow, ο οποίος είναι από αυτή τη διέστηση της προηγούμενης διαφάνειας που είπαμε, που είχαμε δει ότι για να βρω τα follow, απλά κοιτάζω οποιοδήποτε κανόνα το δεξί του μέρος και αυτό μας δίνει πληροφορία για τα follow όλων των μη τερματικών που εμφανίζονται στο δεξί μέρος. Το τελευταίο περιλαμβάνει σίγουρα το follow της κεφαλής και οποιοδήποτε ενδιάμεσο περιλαμβάνει περιλαμβάνει το first του επομένου, το οποίο αναδρομικά μπορεί να πάει και πιο πέρα εάν το first του επομένου περιλαμβάνει το κενό. Και όταν το συστηματοποιήσαμε αυτό σε αλγόριθμο, είπαμε ότι είναι ένας αλγόριθμος σταθερού σημείου. Ναι, δεν γίνεται record, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Επί τη ευκαιρία, να κάνω μια παρένθεση. Record μπορείτε να κάνετε και εσείς. Και μάλιστα έχω μιλήσει ήδη με ένα συμφοιτητή σας, ο οποίος έχει προσφερθεί να κάνει record για περίπτωση που κάτι πάει στραβά με το δικό μου ή για οποιαδήποτε, για καλύτερη ποιότητα. Επειδή εγώ χρησιμοποιώ Linux, ο client του Zoom είναι πολλές εκδόσεις πίσω. Είναι 3-5, ενώ σε Windows ή σε Mac είναι 5 κάτι. Δεν έχω τη δυνατότητα για πολλά πράγματα. Οπότε μπορείτε να κάνετε record ανεξάρτητα. Αν θέλετε, σας επιτρέπω μετά είτε να ανεβάσετε αυτόνομα ή να μου τα στείλετε και σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά με το δικό μου, είτε σε περίπτωση που κάνετε καλύτερη εγγραφή. Παράδειγμα, βάλετε και το παράθυρο του Zoom, του chat δίπλα από τις διαφάνειες και το πίνακα. Οπότε, αν κάποιος ενδιαφέρεται να γίνει βιντεογράφος του μαθήματος, ελεύθερα, κάντε ό,τι νομίζετε. Δεν είναι ανάγκη να κάνω εγώ record. Κάνω και εγώ, βέβαια, στο βαθμό που μπορώ. Πρέπει να πάρετε άδεια από το host να κάνετε record. Ναι, δεν έχω πρόβλημα να δώσω άδεια σε οτιδήποτε, αλλά δεν εννοώ και μόνο μέσω του Zoom και με οποιοδήποτε screen capture, με το OBS, ας πούμε, μπορείτε να πάρετε ένα κομμάτι, την οθόνη σας που περιέχει τα παράθυρα αυτά και να κάνετε record. Αλλά θα μπω μετά στα settings και αν μπορώ να δώσω μόνιμη άδεια για να κάνει record κανείς, θα τη δώσω. Αλλιώς, αν χρειάζεται άδεια αναπερίπτωση, κάθε φορά με οποιοδήποτε μηχανισμό έχει το Zoom, μου ζητάτε και σας δίνω άδεια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα για το record. Τέλος παρένθεσης. Είμαστε OK? Ωραία. Πάμε λοιπόν πίσω
στον αλγόριθμό μας. Είπαμε, αλγόριθμο σταθερού σημείου, ξεκινάμε με το follow του G να περιέχει end of file όλα τα υπόλοιπα κενά και εξετάσουμε κάθε κανόνα τη δεξιά του πλευρά. Για το τελευταίο σύμβολο ξέρουμε ότι το follow του είναι υπερσύνολο της κεφαλής του κανόνα, της αριστερής πλευράς, οπότε αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία σε ένα follow. Και επίσης, ο αλγόριθμος εδώ πέρα έχει μια τεχνικούρα σε αυτό το σημείο, ότι όσο από το τέλος προς τα εμπρός τα σύμβολα αυτά μπορούν να παράξουν κενό, μπορούν να εξαλειφθούν δηλαδή, έχουν κανόνες που επιτρέπουν την παραγωγή του ε, τότε θα κρατήσουμε όλη την ουρά, δηλαδή το follow to A, και θα το προσθέσουμε και στα ενδιάμεσα σύμβολα όσο ισχύει αυτό. Αυτό λοιπόν το λέμε trailer εδώ. Και ο αλγόριθμος από εκεί και πέρα λέει, μετά, αφού έβγαλα κάτι για το follow του βk, θα βγάλω κάτι για το follow του βk πλην 1, βk πλην 2 κλπ. Και τι ξέρω για το follow του βk πλην 1 π.χ. Ότι θα περιέχει σίγουρα το first του βk. Και όσο το βk παράγει κενό, και το trailer. Εδώ πέρα έτσι που το γράφει ο αλγόριθμος λέει πάντα θα περιέχω το trailer, απλά θα το μηδενίσω άμα σταματήσω να παράγω κενό σε κάποιο βι. Αυτή λοιπόν είναι η όλη μας λογική. Follow του βι-1 είναι ό,τι ήταν πιο πριν, αλλά του προσθέτω το first του δεξιού του συμβόλου, του βι, βγάζοντας την ειδική περίπτωση του ε, και προσθέτω το trailer. Βγάζω το ε, μόνο και μόνο επειδή δεν θέλω να πω ότι το follow του β2, για παράδειγμα, περιέχει το ε, απλά επειδή το first του β3 περιέχει το ε. Πρέπει να περιέχει το ε, το first του β3, του β4, του β5, μέχρι το βk. Οπότε το ε δεν είναι αρκετή απόδειξη το ότι περιέχει το ακριβώς δεξί σύμβολο, πρέπει να το περιέχουν και όλα τα πιο δεξιά. Γι' αυτό είναι η ειδική αντιμετώπιση εδώ πέρα του ε. Και το τέλος της ειδικής αντιμετώπισης του ε, φυσικά, είναι ότι θα το προσθέσουμε πίσω όταν περιλαμβάνεται, μάλλον θα κάνουμε ό,τι θα κάναμε αν περιείχε το ε, όταν φτάσουμε όλα τα πιο δεξιά σύμβολα να μπορούν να παράξουν κενό, και αυτό είναι η πρόσθεση του trailer. Δηλαδή η πρόσθεση του follow του A σε οποιοδήποτε σύμβολο η δεξιά συμβολοσειρά του μπορεί απλά να εξαλειφθεί σε κενό. Το είπα πολύπλοκα. Καταλαβαίνω ότι η διέστηση είναι πάρα πολύ απλή, την έχουμε ήδη εφαρμόσει 2-3 φορές σε γραμματικές και μπορείτε να το δείτε και τον αλγόριθμο βήμα-βήμα, να προσπαθήσετε να το καταλάβετε, αλλά κατά βάση διαστητικά λέει αυτά ακριβώς που είδαμε στα παραδείγματα πριν. Δεν λέει κάτι περίεργο. Έχουμε κάποια ερώτηση πάνω εδώ. Δεν βλέπω χέρι, δεν βλέπω chat. Οπότε είμαστε OK. Βασικά τελειώσαμε. Δηλαδή όλα που θέλαμε τα συστηματικά τα είδαμε. Είδαμε δύο αλγορίθμους fixed points, σταθερού σημείου, που υπολογίζουν το first, first ενός συμβόλου αναδρομικά με τα first όλων των υπολείπων, και το follow ενός συμβόλου αναδρομικά με τα first και τα follow όλων των υπολείπων. Συγγνώμη, το first ενός κανόνα αναδρομικά και το, first ενός, και το follow ενός συμβόλου. Και είπαμε ότι η ιδιότητά μας για το LL1 είναι ακριβώς αυτή εδώ πέρα και την έννοια της αριστερής παραγοντοποίησης την είδαμε και στο φροντιστήριο την προηγούμενη Τρίτη, οπότε αυτό εδώ πέρα το έχουμε εμπεδώσει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, αυτές τις διαφάνειες ακριβώς είδαμε. Σε εικόνα η αριστερή παραγοντοποίηση δεν λέει κάτι ιδιαίτερο, λέει ότι όταν ξεκινάμε με ίδια σύμβολα εδώ, θα προσπαθήσω να τα παραγοντοποιήσω βάζοντας ένα νέο μη τερματικό, το οποίο το λέμε ζήτα π.χ., έτσι ώστε να μην έχω επιλογή και να αναβάλω την επιλογή όσο μπορώ πιο αργά. Δηλαδή, αφού παραγοντοποιήσω τα κοινά, μετά θα φτάσω σε σημείο που θα έχουμε διαφορά. Κοινό είναι το α και μετά διαφέρουμε στο β1, β2, β3, που είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για την ιδιότητα του LL1. Δηλαδή, η επόμενη παραγωγή μου είναι πάντα προφανής, και μετά κοιτάζω ένα μη τερματικό μέχρι να αποφασίσω ποιος θα είναι ο κανόνας που θα διαλέξω στη συνέχεια. Και αυτό εδώ πέρα το κάναμε, θα κάνετε και εσείς διάφορα τέτοια πράγματα στη γραμματική τη δικιά σας. Αυτό είναι μια πολύ κλασική αριστερή παραγοντοποίηση. Παράδειγμα, όταν έχω σε μια πολύπλοκη γλώσσα
ένα identifier. Ο identifier μπορεί να παράξει factor, είτε σκέτος, είτε με bracket, όπως το array, είτε με παρένθεση, όπως η κλίση συνάρτησης. Εδώ δείχνει μια παραγοντοποίηση που απλά παραγοντοποιεί τον identifier και μετά περιμένει το επόμενο σύμβολο για να αποφασίσει αν αυτό που έχουμε είναι ο ποιος από τους τρεις κανόνες εφαρμόζεται. Ερώτηση εδώ πέρα. Αν μια γραμματική είναι LLNA, τότε δεν είναι ambiguous ή αυτά είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους? Όχι. Δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά είναι αντίστροφη συνεπαγωγή. Αν μια γραμματική είναι ambiguous, τότε σίγουρα δεν είναι LLNA. Αν δεν είναι... λέει εδώ πέρα, αν μια γραμματική είναι LLNA, τότε σίγουρα δεν είναι ambiguous. Γιατί το αντίθετο αντίστροφο δουλεύει. Αν είναι ambiguous, δεν θα ήταν LLNA. Αν ήταν ambiguous. Άρα σίγουρα, αν είναι LLNA, δεν είναι ambiguous, σίγουρα. Αλλά δεν είναι ταυτόσημα αυτά τα δύο. Προφανώς υπάρχουν γραμματικές που δεν είναι LLNA, χωρίς να είναι ambiguous. LLNA είναι πολύ χαμηλή κλάση εκφραστικότητας γραμματικών. Δηλαδή, σίγουρα μπορεί να υπάρχει μια γραμματική που χωρίς να είναι ambiguous, όπως αυτή εδώ πέρα, για να γίνει LLNA θέλει ξαναγράψιμο. Θέλει παραγοντοποίηση, π.χ. Οπότε, το να είναι LLNA συνεπάγεται ότι δεν είναι ambiguous, αλλά το να μην είναι LLNA δεν συνεπάγεται ότι δεν είναι ambiguous. Το να μην είναι LLNA δεν συνεπάγεται ότι είναι ambiguous, συγγνώμη. Το καταλάβαμε ή να το ξαναπώ γιατί μπερδευτήκαμε? Καταλάβαμε. Τιμόθεος, μιλάς. Για το part 2, μας νοιάζει αν η γραμματική θα είναι ambiguous ή όχι. Για, αν είναι ambiguous η γραμματική θεμελιωδώς, μισό λεπτό. Οι bottom-up parsers, όπως αυτούς που μπορεί να εκφράσετε που θα παράξει το Java Cup, έχουν δύο μηχανισμούς. Έχουν το μηχανισμό της γραμματικής και έχουν και το μηχανισμό της προτεραιότητας και προσετεριστικότητας, τα precedence και associativity. Οπότε μια γραμματική μπορεί κατά βάση να είναι ambiguous, αλλά εσείς να ξεδιαλύνετε το ambiguity λέγοντας ότι ο τάθε τελεστής έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από τον άλλο. Δηλαδή εσείς γράφετε τη γραμματική σε μια φιλική μορφή, αλλά στην ουσία ο parser generator από μέσα τη μετασχηματίζει μόνος του τη γραμματική με βάση την προτεραιότητα που του δίνεται. Όταν λέτε precedence, πρώτα είναι το times και μετά είναι το plus, από μέσα κάνει ένα μετασχηματισμό του γραμματικής μόνο του. Οπότε, μπορεί η γραμματική έτσι που τη βλέπετε εσείς να είναι ambiguous, να είναι όντως ambiguous. Δεν σας νοιάζει αυτό. Σας νοιάζει να μπορεί να ξεδιαλύνει το ambiguity ο parser generator αν μαζί με τη γραμματική λάβει υπόψη του το precedence και associativity που το γράφεται πάνω στο αρχείο JavaCup. Εάν δεν μπορεί, τότε θα σας το πει. Θα σας βγάλει αυτά που θα τα πούμε shift-reduce conflicts και reduce-reduce conflicts, τα οποία την ουσία τους θα τη δούμε αργότερα στο εξάμεινο όταν μάθουμε την τεχνολογία των bottom-up parsers. Αλλά έτσι κι αλλιώς και όταν τη μάθουμε, δεν σημαίνει κάτι πολύ διαστητικό, δηλαδή χρησιμοποιούμε αυτούς τους bottom-up parser generators της τεχνολογίας LALR, όπως το JavaCup, τους χρησιμοποιούμε λίγο σαν μαύρα κουτιά και τραβάμε τα μαλλιά μας όταν μας βγάλουν warnings ότι η γραμματική έχει ambiguity, ότι έχει shift-reduce conflict ή reduce-reduce conflict. Υπάρχουν κάποιοι μπούσουλες για το πώς θα γίνει, αλλά όχι ιδιαίτερη. Αν πρέπει να ορίσετε precedence για τα brackets, δεν έχετε brackets εσείς για τις παρενθέσεις, εννοείται. Τη γραμματική του part 2. Μην ορίσετε τίποτα μέχρι να σας διαμαρτυρηθεί ο parser generator. Όσο δεν διαμαρτύρεται ο JavaCup, είναι OK η γραμματική σας. Όταν διαμαρτυρηθεί ότι υπάρχει κάποιο conflict, εκεί θα αρχίσετε να σκέφτεστε για το precedence ή το associativity. Οπότε, πιο πάνω σχόλιο του Αναστάση, LLNA συνεπάγεται not ambiguous. Πολύ σωστά. Not ambiguous δεν συνεπάγεται LLNA. Πολύ σωστά. Μόνο το πρώτο ισχύει. Τα LLNA, οι γραμματικές LLNA, είναι υποσύνολο των not ambiguous. Αλλά δεν είναι πραγματικό υποσύνολο. Είμαστε OK τη στιγμή? Ωραία. Και βασικά όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε καλύψει. Ίσως χρειάζεται να το ξαναδούμε λιγάκι. Υπάρχει εδώ πέρα και μια ενδιαφέρουσα θεωρητική ερώτηση στις διαφάνειες που λέει, ωραία, εμείς είδαμε τόσους
τόσες ωραίες ιδέες μετασχηματισμού. Είδαμε left factoring, left recursive elimination. Απαλυφή αριστερής αναδρομής, αριστερή παρακοντοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να πάρω οποιαδήποτε γραμματική και να την κάνω ελελένα ή έστω οποιαδήποτε μη ambiguous γραμματική και να την κάνω ελελένα. Και η απάντηση είναι όχι. Γενικά θέλει ανθρώπινη επινοητικότητα και γι' αυτό αυτές τις είδαμε σαν τεχνικές που δεν αυτοματοποιούνται πλήρως. Θέλει ανθρώπινη επινοητικότητα. Τι σημαίνει? Δεν υπάρχει καν αλγόριθμος για να μας το κάνει αυτό στην πλήρη περίπτωση. Είναι undecidable αν μπορώ να το κάνω, να πάρω μια γραμματική και να την κάνω ελελένα. Και ένα παράδειγμα εδώ πέρα που δείχνει είναι αυτή εδώ η γραμματική, αυτή εδώ η γλώσσα, η οποία έχει γραμματική ανευσυμφραζομένων. Μπορείτε λίγο να τη σκεφτείτε την γραμματική ανευσυμφραζομένων, δεν είναι κάτι δύσκολο, γιατί η γλώσσα έχει δύο περιπτώσεις, αριστερή και δεξιά. Στην αριστερή περίπτωση λέει ότι αν δω νη α, περιμένω νη β. Στη δεξιά περίπτωση λέει αν δω νη α, περιμένω δύο νη β. Και τα δύο είναι δεκτά. Όποια λέξη τα έχει ικανοποιεί οποιαδήποτε από τις δύο αυτές περιπτώσεις και μάλιστα έχουμε και σημάδι για το αν είμαστε στην αριστερή ή στη δεξιά περίπτωση. Έχουμε ένα 0 ή 1, θα μπορούσαμε να το βγάλουμε αυτό από το παράδειγμα, αλλά έχουμε για σαφήνεια. Ανήκει η λέξη στη γλώσσα της γραμματικής. Αυτή η γραμματική δεν μπορεί να γίνει ελελένα. Και η διέστηση είναι πολύ απλή. Ότι ό,τι αριστερή παρακοντοποίηση και να κάνω, πρέπει να μπορώ να δω μπροστά έναν μη φραγμένο αριθμό συμβόλων. Εκεί που θα αρχίσουν να διαφοροποιούνται η αριστερή και η δεξιά περίπτωση είναι το 0 και το 1, το οποίο είναι νη σύμβολα μπροστά, το οποίο νη δεν έχει άνω φράγμα. Οπότε δεν μπορώ εγώ να ξαναγράψω κανόνες και να βγάλω ενδιάμεσα σύμβολα για όλα τα κοινά prefixes μέχρι να φτάσω με ένα σύμβολο να δω τη διαφορά. Οπότε αυτή εδώ πέρα η γραμματική δεν έχει ελελένα εκδοχή, παρόλο που φυσικά είναι context-free γραμματική. Και υπό πολλές περιπτώσεις θα είναι και εύκολο να παρσαριστεί, δηλαδή με πάρσε διαφορετικής τεχνολογίας, όχι recursive descent, είναι εύκολο. Κατανοητό το θεωρητικό παράδειγμα εδώ? Δεν βλέπω. Ένα ναι. Ωραία. Ωραιότατα. Λοιπόν, το περιγράφει αυτό που μόλις είπαμε λόγια, το περιγράφει και η διαφάνεια, ότι χρειάζομαι ένα unbounded, μη φραγμένο αριθμό από χαρακτήρες, από Luca Head, μέχρι να αποφασίσω ποιον κανόνα θα διαλέξω. Και κατά τα άλλα, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα, γιατί τα είδαμε και στο φροντιστήριο. Από τη στιγμή που έχουμε μια γραμματική ελελένα, μπορώ να την υλοποιήσω με βάση αναδρομικές συναρτήσεις και δείχνει κάποια παραδείγματα εδώ για την απλή μας αριθμητική γραμματική, που είναι ψιλοψευδοκώδικα στα παράδειγματα, αλλά θα τα κάνετε και σε πραγματικό κώδικα εσείς στο πρώτο ερώτημα της πρώτης εργασίας. Και νομίζω ότι με αυτό έχουμε τελειώσει όλη μας τη λογική για το top-down parsing. Έχετε ήδη δει και διάφορες άλλες ιδέες, ότι μπορεί, για παράδειγμα, να θέλω ένα Luca Head Table να μου λέει αυτό το μη τερματικό με Luca Head αυτό, να το δεξί τμήμα του σωστού κανόνα που θα εφαρμόσω. Αυτό είναι απλά ένας τρόπος για να κρατάμε εμείς τη λογική του επαυξημένου first κάθε κανόνα για εύκολη αναφορά, δεν έχει κάτι παραπάνω. Και αντίστοιχα έχετε ήδη δει ότι κάθε φορά που αναγνωρίζω ένα κανόνα, μπορώ να τρέξω και αυθαίρετο κώδικα. Το έχετε δει και στο Java Cup. Και το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και όταν γράφετε εσείς τον parser. Το do nothing εδώ δεν είναι το εψιλον, αυτή είναι καλή ερώτηση. Λέει factor, το factor εδώ, βλέποντας μπροστά id και num, λέει αν είναι το εψιλον. Δηλαδή το factor, βλέποντας μπροστά syn clean ή επί διά είναι error, αν δει id ή num, να ποιους κανόνες εφαρμόζεται. Δηλαδή τι λέει? Απλά το καταναλώνω. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Αυτό είναι το do nothing εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να παράξω κάτι άλλο το οποίο μπορεί να καταναλώσει σύμβολα. Όπως και εδώ πέρα, το X2, το δεξί τμήμα αυτού κανόνα, δεν είναι term X2, είναι
συν term x προ 2, δηλαδή καταναλώνει το συν ή το πλην και μετά περιμένει term x προ 2. ID num do nothing εννοεί καταναλώνω το ID ή num και δεν κάνω τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η μορφή του πίνακα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε γράψει και έτσι που ίσως να είναι πιο διαστητικό, εδώ πέρα κάτω να λέει consume ID ή num. Και εδώ να λέει συν term x προ 2 ή πλην term x προ 2. Το ίδιο θα έκανε. Αρκεί να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο πίνακας να κάνουμε. Λοιπόν, και φυσικά ο κώδικας με πίνακα γίνεται εξίσου καλά με το να τα κάνουμε με αναδρομικές συναρτήσεις, αλλά εμείς θέλουμε να κάνουμε αναδρομικές συναρτήσεις. Η αναδρομή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έννοια. Νομίζω ότι σε αυτό το μάθημα θα εξοικειωθείτε πάρα πολύ με την αναδρομή και γι' αυτό ξεκινάμε και την πρώτη άσκηση με έναν parser recursive descent, έτσι ώστε το πρώτο πράγμα, το πρώτο μαξιλαράκι που κερδίζετε σε αυτό το μάθημα να είναι απόλυτη κατανόηση και άνετη χρήση της έννοιας της αναδρομής, η οποία ξέρω ότι δεν είναι εύκολη. Θυμάμαι και εγώ τους συμφοιτητές μου πόσα προβλήματα είχαν και γενικά στην πλήρη γενικότητά της είναι μια δύσκολη έννοια μέχρι να μάθει κανείς να τη χρησιμοποιεί σωστά. Αντίστοιχα, οι αλγόριθμοι σταθερού σημείου που βλέπουμε συνεχώς είναι όλα αναδρομικές εκφράσεις. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Η αναδρομή που είναι εντελώς φυσική σε μια γραμματική άνευση φραζομένων εκφράζεται με όλους τους αλγόριθμους σταθερού σημείου που είδαμε και αντίστοιχα με την υλοποίηση ενός parser που αναδρομικά η υλοποίηση της αναγνώρισης ενός expr π.χ. μπορεί να αναφερθεί στο expr 2, το οποίο μπορεί να αναφερθεί πίσω στον εαυτό του. Μισό λεπτό, να πάω εδώ στο... Εδώ πέρα μπορεί να αναφερθεί πίσω στον εαυτό του. Το expr 2 να χρειαστεί να αναγνωρίσει ένα άλλο expr 2 στην είσοδο. Οπότε νομίζω ότι εκεί είμαστε OK. Βλέπω μία ερώτηση από τον Τιμόθεο που μιλάει τώρα. Υπάρχει περίπτωση στο γεγονός ότι τα υλοποιούμε όλα αυτά με αναδρομή να προκαλέσει ποτέ Stack Overflow? Υπάρχει, ναι. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, η αναδρομή από άποψη υλοποίησης σε μια γλώσσα όπως η Java φτιάχνει ένα καινούριο stack frame, θα δούμε αργότερα και στο μάθημα θα το δούμε, φτιάχνει ένα καινούριο αντίγραφο των τοπικών μεταβλητών της συνάρτησης, το οποίο βάζει στη στίβα. Αν η στίβα μας είναι σχετικά περιορισμένη, τότε τελικά θα έχει stack overflow. Το βάθος βέβαια της αναδρομής για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε εκφράσεις αναδρομικές των εκατοντάδων. Οπότε στην πράξη δεν νομίζω ότι θα έχετε τέτοιο θέμα και από την άλλη πάντα όταν εκτελεί κανείς κάτι μπορεί να μεγαλώσει το stack. Δηλαδή και στην Java μπορείς να της πεις ότι μεγάλωσέ μου το stack size και κάνω το 100 MB αν θέλεις. Το οποίο μπορεί να μεγαλώσεις αυθαίρετα το πόσο βαθιά μπορείς να πας. Αλλά ναι, η υλοποίηση με αναδρομή έχει πάντα την απειλή για stack overflow. Σε κάλυψα? Ναι, ευχαριστώ. Ωραία. Άλλες ερωτήσεις? Ωραία, είμαστε καλά φαίνεται. Κατά τα άλλα βαστάμε γερά. Έχασα τη σύνδεση για λίγα λεπτά. Βαστάμε. Ωραία, χαίρομαι. Χαίρομαι που έχουμε δύναμη. Έχουμε μια ερώτηση για τις LLM αγραμματικές. Αν ικανοποιείται η συνθήκη με το disjoint first plus set, αυτό συνεπάγεται πως είναι ambiguous. Ναι. Όπως είπαμε ακριβώς παραπάνω που λέμε, ικανοποιείται η συνθήκη σημαίνει ότι είναι LLM η γραμματική, σίγουρα δεν είναι ambiguous, αφού είναι LLM. Γιατί δεν μπορεί να έχει δύο διαφορετικές πιο αριστερές παραγωγές. Από τη στιγμή που ικανοποιείται η συνθήκη με τα επαυξημένα first, ξέρω συνεχώς τον επόμενο κανόνα που θα εφαρμόσω, άρα είναι μοναδική η παραγωγή, η πιο αριστερή παραγωγή. Τον εφαρμόζω πάντα στο πιο αριστερό μετρηματικό, είναι μοναδική η πιο αριστερή παραγωγή, άρα εξ ορισμού αποκλείεται να είναι ambiguous. Δηλαδή, μόλις σας έδωσα και απόδειξη γιατί, για τη συνεπαγωγή αυτή, γιατί δεν είναι ambiguous. Άλλη ερώτηση, σχόλιο? Ωραία. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Και συνεχίζουμε αύριο με επόμενη ενότητα, αν τυχόν υπάρχουν ερωτήσεις, πιάτσα και
συγκεντρώνεται και για εμένα αύριο. Καλό απόγευμα.